Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. One Man Show, όπως Παρασκευή συνεπής στο ραντεβού μας, με στριμώξανε τώρα τέλος πάντων. Τι συνεπής δηλαδή. Τώρα Παρασκευιάτικα τέτοια ώρα, εγώ εδώ έπρεπε να είμαι. Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη χάρη του Αντώνη του Σταμούλη σήμερα, αλλά και του 34% TV που έχει αυτή την παγκόσμια φίρμα, την τηλεοπτική φίρμα αυτή που λέγεται Μανώλης Βέτας, με τις χιλιάδες ώρες παρουσίας τηλεοπτικής σε τουλάχιστον κανένα κανάλι. Εδώ είμαστε για να περάσουμε ωραία σήμερα. Έχω πιει ήδη το χάπι μου, για να ξέρετε. Κακιαξόλ. Σας φτιάνει με τη μία. Το παίρνεις μπαμ και σου βγαίνει κακή από τα νύχια. Μα ξέρετε, μετά το Καραγκιοζικιστάν που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, τώρα πίνουμε ένα κακιαξόλ κάθε πρωί και είμαστε κομπλέ. 34% TV, μια εκπομπή αθλητικο-πολιτικο-κοινωνική, με έμφαση θα έλεγα σε όλα. Παρουσιάζει εδώ αυτή η αφεντομουτσουνάρα και σήμερα βλέπετε έχω σκάσει με φανέλα ιστορική, μια και η εκπομπή σημερινή είναι αφιερωμένη στο μεγάλο πρόεδρο και καπετάνιο που αργώνει τις θάλασσες όλου του κόσμου, τον καπετάνιο Σπύρο αγαπητό του θρυλικού πανηλιακού από τη Βόρεια Εύβοια. Έτσι για να σας πω ότι και όλοι έχουν ψυχή και οι μικρές κατηγορίες. Εδώ είμαστε στο 34% TV One Man Show με τον Μανώλη Βέτα. Σήμερα... Μάλιστα, αμέσως. Σήμερα λοιπόν να ξέρετε ότι έχω ένα ωραίο καλεσμένο. Την προηγούμενη είχαμε τον Νίκο τον Κιαπέκο. Σήμερα έχουμε ακόμα ένα προπονητή που του αρέσει να τα λέει όξω από τα δόντια. Πάντα μέτρ και μεγάλος γόης και λάτρης του γυναικείου φίλου. Διαχρονικά δηλαδή για τουλάχιστον 5 δεκαετίες. Να μην μαρτυράω και τα χρόνια του. Ο Αντώνης Αυλονίτης θα είναι καλεσμένος σήμερα εδώ κοντά μας και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Αυτή είναι η σακούλα που τον περιμένει σήμερα, να ξέρετε. Με αυτή τη σακούλα θα υποφέρει ο Αντώνης Αυλονίτης. Είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε και στο Twitch συνδεδεμένοι σήμερα. Μπορεί να μας παρακολουθείτε εκεί. Φυσικά μέσα από το κορυφαίο εμπορικό site, το δυνατάκιαθλητικά.gr, που βάζουμε και την υπογραφή μας εκεί, όπως εδώ στο 34% TV. Δεν βγαίνουμε ανώνυμα. Έτσι. Σε βλέπω εσένα, ρουφιάνε τη διπλανή πόρτα, ξέρει ποιο είσαι. Έχουμε πολλά να μπούμε πάντως σήμερα. Να ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά να μπούμε. Και να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, τις τυποδημιουργίες του Ηρακλείου Φραγκιά, στην Οδό Χαϊνά. Και φυσικά μην ξεχνάμε πάντα τη φίλη μας εκεί που μετά την εκπομπή με υποδέχεται αργά τη νύχτα, τη γογό τραμπάτζαλη, να κάνω τα σπά μου, τα μασάζ μου και όλα αυτά να φτιαχτώ και να βγω αναζωογονημένος και τουλάχιστον πάντα πιο νέος και πιο όμορφος από το alter ego μου, το τηλεοπτικό, τον Γιώργη τον Καλίτσα. Στο Facebook φυσικά μας παρακολουθείτε στη σελίδα του 34% TV. Την καλησπέρα μου στον Αντώνη τον Γεραντώνη, στον Δημήτρη τον Φούρλη. Στείλτε τα μηνυματάκια σας. Γεια σου Σταύρο Παπασωτηρίου, Αντώνη Αυλονίτη που έρχομαι σε σένα τώρα, την πάσα στον καλεσμένο. Γεια σου Αντώνη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πώς είσαι δάσκαλέ μου, είσαι καλά? Μια χαρά, καλύτερα από ποτέ. Μπράβο, αυτό είναι. Καλησπέρα έχεις από τον Τιτάνα Σταύρο Παπασωτηρίου, να ξέρεις. Το Σταύρο, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Χαλκίδος, του Πρωτέα, τα ξέρεις, δεν ανάγκες θα πω αυτά. Ιδιαίτερος παίκτης. Ιδιαίτερος παίκτης ο Σταύρος. Και πολύ καλό παιδί. Μπράβο. Καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Κόντο. Παρακαλώ, μην κάνω αντίλαλο. Παρακαλώ το στούντιο 1 να μην κάνω αντίλαλο, γιατί ακούω τη φωνή μου δύο φορές. Και δεν γίνεται να ακούγομαι δύο φορές, διότι είμαι και φίρμα από ό,τι γνωρίζετε. Δεν μπορώ να με ακούω δύο φορές. Δύο φίρμες στον ίδιο χώρο δεν γίνεται. Τώρα είμαι εγώ, ήρθε και ο Αυλονίτης. Είσαι φίρμα προπονητική και ποδοσφαιρική. Δασκάλε, για πες μου. Δεν νομίζω. Γιατί? Γιατί δεν είσαι φίρμα? Τόσα χρόνια διαπρέπεις. Τι εννοείς φίρμα? Φίρμα εννοώ, ρε παιδί μου, λέμε οι καλοί προπονητές στην Εύβοια ποιοι είναι. Ας πούμε τώρα, λέμε τώρα, είναι ο Γιώργος Ολάμπρου, φίλος σου, είναι? Πολύ, πολύ Μάλιστα, είναι ο Γιώργος Ολάμπρου. Ο Αντώνης ο Πριώνας? Βεβαίως. Α, παρότι είναι από τα Ψαχνά. Βεβαίως. Α, εντάξει. Συγχωρείτε. Συγχωρείτε ότι είναι από τα Ψαχνά. Αληθεύει, Αντώνη, ότι σε μεγάλη ατάκα έχεις πει ότι ο πολιτισμός είναι μέχρι τη στροφή του Ρόγκα, άντε και μέχρι τον Κολοβρέχτη, ο ποδοσφαιρικός? Εντάξει. Αστευόμενος. Αστευόμενος πάντοτε, σεβόμενος. Όλες τις προσπάθειες όλων των παραγόντων, όλων των παιχτών και όλων των ομάδων που κάνουν. Απλώς αναφερόμενο σε αυτό ήθελα να τονίσω ότι η ποδοσφαιρική μάνα της Εύβοιας λέγεται ΑΟ Χαλκής. Καλησπέρα στο Φώτο Χαρελάμπου. Καλησπέρα στον Τάσο τον Βεζιρτζόγλου. Καλησπέρα Μανώλη μου, μεγάλος δάσκαλος της μπάλας, μα πάνω απ' όλα μεγάλος άνθρωπος, ο Τάσο Βεζιρτζόγλου. Καλησπέρα στον παίχτη του Όλυμπου Γυμνού, τον Δημήτρη τον Φτούλη. Όλυμπος Γυμνού, λοιπόν, δάσκαλε, η ομάδα, μία από τις ομάδες που πέρασε σαν προπονητής. Η πρώτη. Αρτάκι, Χαλκίδα, Όλυμπος Γυμνού, Κίμη, Παναργιακός, Αχαρναϊκός, Εθνική Νέων, Αστέρας Μαγούλας, Βίζας,
Ξέχασα κανέναν. Νομίζω, ξέρω εγώ. Τους έπιασες όλους. Μαρτίνο. Μάλιστα. Και γιατί, δάσκαλε, δεν πήγες ποτέ σε αυτή εδώ την ομάδα? Για πες μου, τι έγινε και δεν πήγες ποτέ σε αυτή την ομάδα, δάσκαλε, Αντώνη Αυλονίτη? Τον Εάκλη Ψαχνών. Ναι, γιατί δεν πήγες και σου δείχνω μια επαιτειακή φανέλα. Για πες μου, Νομίζω αυτή η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί σε άλλους, όχι σε μένα. Μήπως έπαιζες με τους Ψαχνιώτες αντίπαλος ακόμα και στα Μουντιαλίτο? Ναι, παίζαμε, είχαμε γερές κόντρες. Ναι, σεβόμενοι, ναι, πάντοτε την ιστορία και την προσπάθεια που έκαναν κάθε στιγμή στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχω να πω ότι ο Ηρακλής Ψαχνών, μετά τον Άγχο Χαλκής, είναι ίσως η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική δύναμη. Μάλιστα. Μαζί με την Αρτάκη έτσι πλαισιώνουν ένα δυνατό δίδυμο πίσω από τον πρωτοπόρο των Άγχο Χαλκής. Ο Σταύρος ο Μούντριχας λέει: καλησπέρα στους δύο δασκάλους. Ήρεμα, εσύ. Θα πάρεις φανέλα βασικού, ήρεμα, μη φοβάσαι. Στηρίζεις τον προπονητή, το ξέρω, αλλά μην πάει δίπλα στο δάσκαλο. Είπαμε, εντάξει, καλά, πάμε. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο τον Θωμά, σε ποιον άλλον, στον Κώστα τον Παπαναστασίου από τα πολιτικά. Δάσκαλο, έχουμε βουλιάξει. Να ξέρεις, τα μηνύματα έρχονται από όλη την Εύβοια τηλεοπτικά. Ο Μανώλης Γκάνγκαν, ο φίλος μας. Μανώλη μου λέει: έχεις τον καλύτερο άνθρωπο, από καρδιά το λέω και στους φίλους μου και τα φιλιά μου και στους. Επιστρέφουμε λοιπόν, ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά δεν μασάμε εμείς, ήρθαμε εδώ πέρα με τον δάσκαλο. Την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη τον Ελευθερίου, που λέει ότι είσαι ο προπονητικός του πατέρας, coach, για να ξέρεις έτσι. Τον ευχαριστώ πολύ, εξαιρετικός συνεργάτης, ναι, και εξελίσσεται σε εξαιρετικό coach. Ο Θανάσης ο Μπλατιώτης, καλησπέρα, τον έχω στην ομάδα μου φέτος, ο Θανάση, να ξέρεις, δάσκαλε. Ωραία. Ο Ισουλτάνα Βεζιλτζόγλου, την καλησπέρα. Ο Αλέξανδρος ο Σιγανός, την καλησπέρα. Πω, τι έχω να πιάσω τώρα, μα πιάσω, ο Χαλκής. Παναγιά, βόηθα, κάτσε, περίμενε να βγάλω και τη φανέλα. Οπ, εδώ την έχω κι αυτή. Κοίτα εδώ, δάσκαλε, πώς έχω, ναι, για να, ναι, μην έχεις, ναι, παραπονό. Ναι. Και τι λέει από πίσω, δάσκαλε, βλέπεις εδώ, Ιμπραήμοβιτς. Ιμπραήμοβιτς, αλλά εμείς δεν βγάλαμε την Ίντερ. Αλλά με το 8, όχι με το 9. Ναι, δεν βγάλαμε την Ίντερ όμως. Βγάλαμε αυτή τη φανέλα εδώ, την Ρατζούρη, γιατί έχουμε Αόχαλκης. Είναι ο Αόχαλκης ένα κεφάλαιο, δάσκαλε, που σε πληγώνει. Πολύ. Εδώ τώρα ανοίγουμε μεγάλο κεφάλαιο. Πέρασες με Σπύρο Αλεξάνδρου μεγάλα πράγματα. Σωστά. Μεγάλες στιγμές. Σωστά. Πράγματα που έχουν γραφτεί στην ιστορία, δεν μπορούν να παραγραφούν και δεν έχουν σπάσει τα ρεκόρ ακόμα. Ναι. Και ξαφνικά, δάσκαλέ μου αγαπητέ, πριν από 2 χρόνια, θεωρώ ότι ένιωσες σαν τον άνθρωπο που, όχι του κλέψαν τη δόξα, γιατί δεν είσαι άνθρωπος της δόξας, αλλά του πήρανε αυτό που άξιζε. Δεν τον αφήσαν ολοκληρώσει αυτό που άξιζε. Τι έγινε εκεί στη σκοτεινή περίοδο της Β' Εθνικής? Θέλω να τα μάθω, να τα πει ο κόσμος τώρα. Λοιπόν. Καταρχάς δεν μου κλέψανε εμένα τίποτα. Αυτό που κλέψανε είναι τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών και ό,τι κατορθώθηκε μέσα στο γήπεδο έγινε μόνο από τους ποδοσφαιριστές. Απλώς όλοι οι υπόλοιποι, εγώ, η διοίκηση και οι φίλαθλοι και εσείς οι δημοσιογράφοι, συνέβαλαν ώστε να μεγαλουργήσουν αυτά τα παιδιά
και να μας οδηγήσουν στην τωρινή Super League 2, την οποία δεν πήγαμε ποτέ. Δάσκαλε, και... θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε φωνάζει ο Γιάννης Ελευθεριάδης και αναλαμβάνετε τη Χαλκίδα. Ναι. Παίρνετε τους παίκτες από την ΑΕΚ, κάτε με λάθος, στο λέω ξεκάθαρα και εσένα και του Γιάννη τα έχω πει αυτά. Ναι. Έχουμε παίξει μπουνιές, δηλαδή εκείνη τη χρονιά. Δεν γινόταν αλλιώς. Γιατί δεν γινόταν, δάσκαλε. Γιατί ήταν φυσικά... ναι. μέσα Οκτωβρίου και δεν μπορούσαμε να βρούμε παίκτες. Όχι, γιατί να φύγετε από την ΑΕΚ. Α, αυτό εννοείς. Ναι. Κοίταξε να σου. Ναι, πες μου. Μαζί με τον μεγάλο και σπουδαίο φίλο μου, το συγχωρημένο τον Κώστα τον Σφύρλα. Εκεί είναι ένα κεφάλαιο που θα το ανοίξουμε και σε με λίγο τον, Ελευθεριάδη. Αποφασίσαμε από κοινού ότι για το καλό της πόλης ίσως ήταν καλύτερα να μετακομίσουμε. Ποιο καλό της πόλης, δεν δάσκαλε, μη με σκάς. Είστε νοικοκυρέοι στην ΑΕΚ Χαλκίδος. Νοικοκυρέοι. Νοικοκυρέος αθλητικός ο Γιάννης. Συγχωρημένος ο Κωστής, δίπλα του εκεί βράχος άρχοντας. Όλο το δημιουργήμα της ΑΕΚ από χαμηλά και οι δύο. Έχεις πάει στην ΑΕΚ, έχεις στήσει την ομάδα κομπλέ. Μην ξεχνάς ότι η ΑΕΚ Χαλκίδος ήταν περιορισμένων ποδοσφαιρικών και οικονομικών δυνατοτήτων. Ωραία. Γιατί πάσχιζαν αυτά τα δύο παιδιά συν τον Θανάση. Ωραία. Και να σου πω κάτι, ρε δάσκαλε. Πάλευαν, είπες, κάτσε να πούμε καλησπέρες γιατί ξεχνάμε. Ο Σταύρος ο Μούντριχας ξανασταίνει. Ο Δήμος ο Τσελίκας από τη Βόρεια Εύβοια, καλησπέρα. Ο Χάρης ο Μωραΐτης. Ο Δημήτρης ο Μασούρης, δάσκαλε, λέει καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι, να μην τα ξεχνάω τα παιδιά. Και να σου πω, ρε δάσκαλε, λες περιορισμένων δυνατοτήτων. Πόσες ομάδες περιορισμένων δυνατοτήτων έχουν πάει εκεί πραγματικά και έχουν ανέβει? Ο Αστέρας Τρίπολης, όταν ξεκίνησε, τι ήταν, ρε δάσκαλε? Συμφωνώ. Ένα θα σου πω καταρχάς. Ναι. Δεν είχαμε και παιδικό. Ξεκινάμε από εκεί, δεν είχαμε σπίτι. Μα θα το παίρνατε εσείς στο γήπεδο, ρε δάσκαλε. Ενώ ο Αχουαλκής εκ των πραγμάτων σου έδινε την οντότητα. Ναι. Την ποδοσφαιρική και συνεπικουρούμενη με όλο το υπόλοιπο το project, οικονομικές δυνατότητες, φιλάθλων, ειδικό βάρος φανέλας, να προχωρήσεις για κάτι καλύτερο, όπως και έγινε. Πάει αυτή η ομαδάρα λοιπόν τότε που φτιάξατε εκεί με τον Γιάννη Ελευθεριάδη, τον Σφύλλα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, μην ξεχνάμε κανέναν, όλους, τους παίκτες όλους, την ξεκινάς και κάνετε πόσες αγωνιστικές αίτητοι? Σχεδόν ένα γύρο. Ένα γύρο. 3-3 μέσα στην Παναχαϊκή, έτσι όπως ήρθε, με σπουδαίους παιχταράδες, εμβιώτες και όχι μόνο. Ναι. Με τον κόσμο να ξαναμαζεύεται στο γήπεδο. Σωστά. Με τους γνωστούς αγνώστους και τότε να λένε διάφορα, γιατί ρε, θα τα ακούτε από το ΒΕΤΑ. Πάρτε το χαμπάρι. Από το ΒΕΤΑ θα ακούτε αλήθειες. Όσο μπαμπουίνι και αν είστε. Μεγάλη έκφραση Γιάννης Ελευθεριάδης, τι έχει πει με αυτή την έκφραση, εντάξει, δεν το συζητάω. Πιστεύω ότι η μπαμπουίνη, όσο διάσημη είναι στη Χαλκίδα, δεν πρέπει να είναι σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Ακόμα και στην Αφρική που ζουν, πιο διάσημη από τη Χαλκίδα δεν είναι. Λοιπόν, θα σας το πω εγώ τώρα. Και έχουν πάει εκεί πέρα οι άνθρωποι και έχουν φτιάξει αυτό το πράγμα. Μετά, δάσκαλέ μου, βρεθήκαν άνθρωποι να πούνε διάφορα για τον Ελευθεριάδη και τον Σφυρλά, ή δεν βρεθήκαν? Βεβαίως. Τους κόψανε την καρέκλα τα ποδάρια. Η τσαγκαρό, όλοι αυτοί εκεί πέρα και μου ανεβαίνει και μας στο κεφάλι που φύγανε σε μια νύχτα μέσα. Ναι. Και τα πουλήσαν όλα. Πού είσαι, ρε Νίκο Κακαβά? Πού είσαι, γαμπο? Πού είσαι, να με συγχύζομαι. Και όλοι αυτοί εκεί πέρα, πού είστε, πείτε μου. Ξαφανιστήκατε όλοι. Ένα καλοκαίρι λεφτά αναρτήσει από εδώ από εκεί. Δεξίβολε στον Ελευθεριάδη, αριστερό στο συγχωρημένο του φίλο μου τον Κωστή. Και ο δάσκαλο μια ωραία πρωία βρίσκεται κρεμασμένο και η ομάδα παπαλά. Και πάνε στα μπαράζι Καραϊσκάκηδες, η Δοξαδράμα και έχουμε και τα χαρτιά και έχουμε και τις Παναγίες στα μάτια. Δεν μπήκανε καν στον μπαράζ, δεν μπήκαν έτσι. Α, όπως εάν γινόντουσαν μπαράζ, δεν υφίσταται ούτε η Δοξαδράμα ούτε ξέρω, Καραϊσκάκη. Δεν είχαν παίκτες κανένα. Είχαν διαλυθεί. Δεν η μοναδική ομάδα εν ενεργεία ήταν η Χαλκίδα. Και ο Νικός και η Δοξαδράμα και ο Καραϊσκάκης είχαν διαλυθεί. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορούσαν να κάνουν μεταγραφές επαγγελματίες. Μόνο ένας τέχνης. Οπότε η Χαλκίδα και μπαράζ να γινόταν διαπεριπάτου θα ήταν στο Μπερλίνο. Και σου λέω εγώ τώρα, δάσκαλε, είναι αυτή η ομάδα μια κολυμβήθρα του Σιλουάμ που καταπίνει τους παράγοντες, προπονητές και τα δικά της τα παιδιά, ή δεν είναι? Νομίζω ότι έγινε το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό έγκλημα στα τελευταία 40 χρόνια. Ρε, εγώ γι' αυτό τον έφερα τον Αμπλονίτη εδώ σήμερα. Σας το έχω ξαναπεί. Σκότωσαν το παιδί τους. Έτσι ακριβώς. Οι πατεράδες, οι μανάδες σκοτώσαν το παιδί τους. Τι να πρωτοθυμηθώ που γίνανε. Οι κληρώσεις με τα smart που δεν ήρθανε ποτέ. Άλλο πάλι άλλο παπά Ευαγγέλιο εκεί πέρα. Άστο, μην τα πιάσω.
Και γίνεται αυτό το πράγμα. Εσένα, δάσκαλε, σε ειδοποίησε κανείς αυτό το καλοκαίρι για τίποτα? Ήσουν ενήμερος για τα πάντα? Εμένα μου είπανε ότι παίζουμε, έχει μπει η εγγυητική. Ναι. Και αυτό που ζήτησα από τους παράγοντες, επίμονα, μέχρι που έγινα ενοχλητικός, ήτανε αναρτήστε τη στο διαδίκτυο. Βγάλετε την εγγυητική, το χαρτί της εγγυητικής, ότι έχει μπει μέσα, γιατί πλέον έχει δυσπιστήσει και ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές και όλοι οι υπόλοιποι. Πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Έτσι. Καλησπέρα στον Κώστα τον Καραγιάννη, στον Θανάση τον Γεραντώνη, στον Δήμο τον Τζελίκα, πέσα Μανώλη. Το καφενείο, λέει, έκαναν την ομάδα μας. Στον Λάμπρο το Φώτη από τα πολιτικά. Στον Τράγκαν τον Κνέζεβιτς, καλησπέρα, απολαμβάνω την κουβέντα σας. Χαιρετίσματα στο μεγάλο δάσκαλο. Έτοιμη, βλέπεις, η ποδοσφαιρική Εύβοια, δάσκαλε εδώ πέρα. Έχουμε, τι να σου πω τώρα. Τους ευχαριστώ πολύ. Χαμός γίνεται. Αφήνουμε τον Αόχαλκής, δεν τον αφήνουμε για πολύ στην άκρη. Δεν τον αφήνουμε για πολύ, γιατί σήμερα εδώ έχω τον άνθρωπο που πρέπει να, που θα τα πει και θέλει να τα πει. Και δεν φοβάται να τα πει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Πάντα ο Αυλονίτης, γι' αυτό δεν ήταν αρεστός στο σύστημα. Ασχέτως, άστο. Και μια και είπα για σύστημα, πάει ένα ωραίο πρωί λοιπόν. Ο τότε δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου, Κίμης τότε, ο Δημήτρης ο Θωμάς, παίρνει τον Αυλονίτη και του λέει, έλα εδώ στην Κίμη του Β' τοπικού. Ήταν μια Κίμη του Β' τοπικού, πάντα Β', Α. Είχε και ένα αρνητικό ρεκόρ η Κίμη, είχε παίξει Α κατηγορία και πήρε 0 βαθμούς, για να τα ξέρετε όλα αυτά. Σας έχω πει Β' speaking εδώ με την ιστορία του ποδοσφαίρου. Και του λέει, έλα εδώ να φτιάξουμε ομάδα στην Κίμη. Και πάει ο Αυλονίτης, παίρνει την ομάδα και πάει τρένο η ομάδα. Τρένο. 9 βαθμούς, 10 μπροστά. Και χάνει ένα πρωτάθλημα άχαστο. Και τώρα εγώ λέω σαν άλλος Νίκος Αλέφαντος. Λέω εγώ τώρα, σαν άλλος Νίκος, Θεός χωρέστανε. Περίμενε εσύ, άστα τα break τώρα. 2 λεπτά, μην μου κόβεις τον ιρμό. Άστα τα break. Κώστας Λεμονής, καλησπέρα. Γεια σου Κωστάκη μου, να είσαι καλά. Αντώνη, εκείνη τη χρονιά ήσουν ασυστημικός ή όχι? Νομίζω ότι εκείνη τη χρονιά έγιναν τα πάντα ώστε να μην σε αυτή η κοιμή πρωταθλήτρια. Το παιχνίδι μέσα στα ψαχνά, σου το θυμάσαι ακόμα? Για να δω πώς, τι, αν θυμάσαι τη συγκεκριμένη φάση. Εδώ θα σε παραδεχτώ. Μη μου ξύνεις παλιές πληγές. Αυτή είναι η ειδικότητά μου. Να έχω πληγές και να τις ξύνω, να βάζω τα δάχτυλα μέσα. Μιλάς για μεγάλο βαμπύρ. Έχω δει τουλάχιστον το show 5 φορές. Στο τέταρτο του κριτικού. Ε? Στο τέταρτο του κριτικού που σήκωσε τη σημαία. Δάσκαλε μου, γι' αυτό σ' αγαπάω. Τη σημαία ο επόπτης, γιατί έχει μπει μια μπάλα μέσα. Να τι έχουμε πάρει. Και σταματάμε το τέταρτο για να πιάσουμε την μπάλα. Και πες μου από τότε τι σχέση έχεις με τα λουλούδια από εκείνη τη χρονιά και μετά. Τι σου θυμίζουν τα λουλούδια? Τα λουλούδια γίνεται χαμό στο άνοδο του live. Άστα αυτό, θα το πούμε. Τι σου θυμίζει το όνομα Λουλούδης? Άστα. Γιατί δεν μου τα λες, τα κρύβεται. Κρύβεται και θα φέρω αυτόν που είναι πίσω από τις κάμερες εκεί πέρα. Ναι. Τον εφέρω μπροστά. Ναι. Είναι τώρα και χοντρός αυτός. Αυτή νομίζω ότι ήταν μια καταπληκτική χρονιά. Ναι. Και για τα παιδιά και για τον δήμαρχο. Μάλιστα. Τον τότε πρόεδρο. Τον κύριο Θωμά. Νομίζω ότι τέτοιους παράγοντες χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, εάν υπήρχε οι δυνατότητες και συνέχιζε και σαν δήμαρχος, η περιοχή θα είχε μεγαλουργήσει ποδοσφαιρικά. Είχε οράματα, είχε ιδέες. Σε κάποια στιγμή όμως... Εντάξει, μπλέξαν τα πολιτικά στη μέση και έγινε αυτό. Πλήρωσε ορισμένα πολιτικά λάθη ίσως. Μάλιστα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Βογιατζή, στον Σωτήρη τον Βασιλείου. Γεια Σωτήρη. Στον Δημήτρη τον Χαρμαντά. Τον έφαγες λάχανο τον Γιωργούτσο. Όχι τον αδερφό τον Σωτήρη, είναι ο πρώτος διδάξας. Ο Δημήτρης ο Διαμαντάκης. Γεια σου μεγάλε δάσκαλε Αυλονίτη. Αυτά λες και θα σε φάει ο πάγκος. Πάρ το καμπάρι, έχεις τον προπονητή σου μπροστά. Τον άνθρωπο που σε στηρίζει, τα βλέπεις δάσκαλε? Πότε θα του δώσω εγώ το 9 τώρα την Κυριακή? Τα φιλιά μου. Τα φιλιά. Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε σε μικρό break. Μη φύγει κανένας. Γυρίζουμε εδώ. Γιατί με Αντώνη Αυλονίτη σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για τον Τάσαρα που πραγματικά οργώνει την Ευρώπη και πήγε στην ιστορική άσχολη στην Ιταλία. Έχουμε να μιλήσουμε για τη δική του ποδοσφαιρική πορεία και πώς κατάληξε στα ποδοσφαιρικά του γεράματα να παίξει σε όλες τις μεγάλες ομάδες της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Αλλά όμως έχουμε να πούμε και άλλα πολλά. Και φυσικά για το Άνοδος Live. Επιστρέφουμε, διαφημίσεις, εδώ με τον μεγάλο δάσκαλο Αντώνη Αυλονίτη. Χαρίστε στον εαυτό σας την περιποίηση που του αξίζει. Μανικιούρ,
Χαλαρωτικό και θεραπευτικό μασάζ σώματος. Μασάζ σώματος σε υδρομασάζ. Λέιζερ αποτρίχωση. RF, θεραπεία προσώπου. Και όλα αυτά στο κέντρο της πόλης. Day Spa GT. Κλείστε το δικό σας ραντεβού ομορφιάς τώρα. Επιστρέφουμε, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πω, βλέπω τη διαφήμιση της Γογούλας. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτή η Γογό τραμπάτζα. Δηλαδή, άλλο πράγμα. Πάτε εκεί πέρα και χάνεις την μπάλα. Πραγματικά στην Γογό τραμπάτζα, λέει ένας δάσκαλε, έχεις πάει στην Γογό Αβάντων 19. Θα πάμε για να σπάει δυο μας. Θα πάμε, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, έτσι, μπράβο, αυτά θέλω. Καλησπέρα στο γίγαντα Τιτάνα Σωτήρη Χάιτα. Ο Δημήτρης Διαμαντάκης παρακαλείται την Κυριακή να πάρει το νούμερο 18 μετά από αυτά που γράφει εδώ πέρα στο chat. Σου πω εγώ, δάσκαλα, να τον πετάξω έξω με τον Τάσο Ταφταρίδη, να ξέρεις, το λέω από τώρα. Παίζουμε φιλικό με τον Τάσο, το φίλο σου, η ΑΕ Χαλκίδος. Και μια και είπα ΑΕ Χαλκίδος, άλλη σκοτεινή ιστορία. Σας το είπα εγώ, δεν το έχει το Αυλονίτη το Χαλκίδα. Το Χαλκίδα το Αυλονίτη δεν το έχει. Ποδοσφαιρικά του χάρισε μεγάλες στιγμές, προπονητικά δεν το έχει. Τελειώνει η χρονιά. Πάει ο Τιτάνας Παναγιώτης Τερτύπης που είχε φτάσει στο χέρι του μέχρι τον Αστράγαλο και έβαζε χρήμα. Κάργα χρήμα μιλάμε τώρα για χρήμα, σας λέω φουλ, φουλ. Και του λέει: Ελλάδα, Αντώνη, να φτιάξουμε ομάδα. Πάει ο Αντώνης και ξεκινάει και φτιάχνει τα ρόστερ και από εδώ και τεχνικούς διευθυντές και Σταύρο Μαστραντονά, νομίζω, ε. Ναι, ναι, ναι. Και όλα και μεταγραφές και ανακοινώσεις και μια ωραία πρωία. Πάπαλα. Δεν σας το παγώ, δεν τον έχει το δάσκαλο. Δεν τον έχει το όνομα Χαλκίδα, δεν τον έχει. Θα τον πάρω εγώ, θα βγάλω τη Λάμψακο, θα στείλω τον Καλυμάνι στο Λεβαδιακό και θα βγάλω, θα πάρω τον Αντώνη Αυλονίτη στη Λάμψακο γάμα εθνική. Πάρει χαμπάρι. Τι έγινε άλλο σκοτεινό καλοκαίρι εκεί, πες μου. Νομίζω εκείνη τη χρονιά. Φίλε μου Μανώλη, ναι. Μου είχε κάνει πρόταση μάλιστα ο κύριος Τερτύπης σε ένα ιδιαίτερο τετατέτ. Θέλησε να μου δώσει και κάποια χρήματα ο άνθρωπος και φυσικά δεν τα πήρα. Προσπαθήσαμε και φτιάξαμε ένα πολύ καλό ρόστερ. Ένα θα σας πω ότι είχα πάρει το μεγαλύτερο σκόρερ τον κατηγοριό, τον Παραστρατίδη, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, Παραστρατίδης, το Θοδωρή. Είχε έρθει από την Ερμιονίδα με 36 γκολ. Πολλά, πολλά, πολλά. Μεγάλο σκορ, πραγματικά. Και μεγαλουργούσε το τόπο που πήγαινε. Είχε. Και σε κάποια στιγμή, για τον αλφαβητά λόγο, ο κύριος Τερτύπης, ο κύριος Γεραντώνης, κάνανε πίσω. Και κάνανε πίσω, μην ξέροντας το λόγο, και ξαφνικά. Νομίζω η ΑΕΧ δεν κατέβηκε να παίξει, αν δεν απαντώμε. Όχι, δεν κατέβηκε εκείνη τη χρονιά. Δεν κατέβηκε να παίξει. Είχε τελειώσει η έγινε, και τι έγινε, πραγματικά δεν το γνωρίζω εγώ, παρά μόνο ο κύριος Σερτύπης και ο κύριος Γεραντώνης. Μάλιστα. Πάντως, είχαν υποθεί και είχαν ακουστεί πολλά. Δεν θέλω να τα πιστέψω αυτά, γιατί εάν μας αφήναν και προχωρούσαμε, νομίζω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι και ότι ο κύριος Σερτύπης, ο οποίος συνεργάζομαι τώρα, έτσι, μάλιστα, και έχω μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αλλά και ο κύριος Γεραντώνης, που είναι προσωπικός μου φίλος. Και πρόεδρός μου, πρέπει να τα λες αυτά. Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι είχαν πιεστή και το όραμα και τη διάθεση και τις προϋποθέσεις να πάμε την ΑΕ Χαλκίδος σε μεγαλύτερα μονοπάτια. Για να δω, κάτσε να δω τι άλλο έχω εδώ μέσα. Περίμενε να βγάλω. Περίμενε. Εδώ. Εδώ δάσκαλε αυτή εδώ τη φανέλα, γιατί δεν έπαιξε ποτέ. Την ιστορικότερη ομάδα τη πόλη εδώ σε έχω. Τι βλέπει εδώ, τι στον Ολυμπιακό Χαλκίδος, ε. Μα εδώ είναι τώρα, βγάλαμε τα βαριά χαρτιά. Ναι, λάκ, ναι. Τι βγάλαμε για αυτή τη φανέλα. Σε κάποια στιγμή θέλω να σου πω ναι. Ότι το 1974 πω. Ξεκίνησα εκεί. Άτα, βρε σας τα πάγω, δεν γίνεται εγώ να μην δεν τα είχα καλά με τον Αυλονίτη. Όταν ο Αυλονίτης ξεκίνησε από αυτή εδώ την ομαδάρα, τη μεγαλύτερη ομάδα της πόλης, θα το πάρετε χαμπάρι, θα σας το λέω 100 φορές. Μόνο Ολυμπιακός Χαλκίδος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ξεκίνησα εκεί πέρα με προπονητή τον κύριο Ταμπάκη. Όπω, περίμενα, άκου εδώ τώρα. Σπύρος Σταυράς, καλησπέρα. Θανάση Τσατσαρώνης.
Παραστατήδης Πεχτάρα την καλησπέρα. Και καρδούλες από τον Τιτανό Μέγιστο Στέλιο Γκάρα. Εντάξει, έχουμε ρίξει την πιάτσα, τελείωσε. Ποιος, παιδάκι μου, δεν είπαμε. Όλη η Χαλκίδα. Αλλά η μεγαλύτερη και ιστορικότερη ομάδα της πόλης, η πρώτη που έπαιξε στην Αλφα Εθνική και διαλύθηκε από τη Χούντα Βία, είναι ο Ολυμπιακός Χαλκίδος. Τέλος. Ιστορία γράφτηκε, αυτά έγραψε. Πότε ιστορία ότι ο Αντώνης Αυλονίτης πήγε στο Βαρβασιακό σε ηλικία 37 ετών. Σωστά το λέω. 36. Να τα, κλέβει και χρόνια. Μια ζωή το έκανα αυτό. Δάσκαλα αυτό με τα χρόνια δεν το έχεις. Πάντως δεν τα πας καλά με τα χρόνια. Έχεις μια πτωτική τάση. Είχα το προνόμιο έτσι να έχω ένα καλό σκαρί ποδοσφαιρικό. Ναι. Με αποτέλεσμα να κρατιέμαι έτσι ποδοσφαιρικά. Η Νίκη Βόλου ήταν η μεγαλύτερη ομάδα που έπαιξε στην καριέρα σου ή η Χαλκίδα. Ναι, νομίζω η Νίκη Βόλου. Η Νίκη Βόλου με τους τότε πολύ καλούς παίκτες. Μαργαριτόπουλο, Χανταμπάκη, Φλάμο. Καπουράνη, Τσιφλόγλου, τερματοφύλακας ο Αλεξίου, ήταν εκπληκτικά παιδιά και εκπληκτική ομάδα. Και σας λέω ότι εκεί γνώρισα και τον καλύτερο προπονητή που είχα ποτέ, τον Θωμά Κατσαβάκη. Μάλιστα. Ο Γιώργος και η Μαρία Σταθακοπούλου εδώ και Μπιτζανάκη, μεγάλος δάσκαλος. Τι γίνεται εδώ πέρα, όλοι στέλνουν διαχαιρετίσματα. Δάσκαλοι, δεν προλαβαίνω να τα διαβάζω. Να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι. Να είναι καλά. Μεγάλη αποδοχή και μια και είπαμε μεγάλη αποδοχή. Τα τελευταία χρόνια μου δραστηριοποιείσαι, όχι πολλά χρόνια, τέλος πάντων πάντα είχες μαγαζιά, καφέ, ουζερί, διάφορα. Τώρα όμως έχουμε χειμώνα το τζαμί, καλοκαίρι Άνοδος Live. Τι γίνεται εκεί πέρα, έτσι να κάνουμε και ένα μικρό promotion, μικρό. Ναι. Προσπαθούμε να δώσουμε έναν τόνο διασκέδασης σε μια ορισμένη ηλικία 25-30 πλάς. Με λαϊκά τραγούδια, με λαϊκή διασκέδαση, με λαϊκούς ανθρώπους. Ναι. Και νομίζω ότι τα βράδια μας πάνε καλά, αρκετά καλά και φεύγουν νομίζω ευχαριστημένοι. Κάθε πότε ανοίγει το ένα μαγάζι και το άλλο που καλά είναι χειμώνα. Το ένα είναι καλοκαίρι, το άλλο χειμώνα. Μπράβο, έχει και καφέ εκεί και μπάλα. Βασικά κάθε Σάββατο, αλλά στο Άνοδος Live τώρα το καλοκαίρι και Παρασκευή μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εκεί. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Για να πάμε τώρα και... Εδώ τώρα έχουμε ένα θέμα. Το Μήλο λέει πέφτει κάτω από τη Μηλιά. Έλα όμως που το Μήλο έπεσε κάτω από τη Μηλιά. Και φύτρωσε και έγινε μεγαλύτερο από τη Μηλιά και βγήκε άλλο. Τάσος Αυλονίτης, ο γιος. Ναι. Ο ένας από τους δύο, γιατί έχουμε και τον Γιώργο το δεύτερο. Το καλά, πιάσουμε τον Τάσο. Καταρχήν, συγχαρητήρια για τη μεγάλη του μεταγραφή στην Ιταλία. Ευχαριστώ. Πάντα ένας παίκτης όταν πάει στην Ιταλία, για μένα είναι ποδοσφαιρική καταξίωση. Ασχέτως αν ο Τάσος έχει παίξει σε σπουδαίες ομάδες. Έχει προλάβει, γεννημένος την 1η Ιανουαρίου του 1990, πρωτοχρονιάτικος ο Τάσουλης. Έχει παίξει στο Εγάλιο, στο Λυσιακό, στην Καβάλα, στον Πανιόνιο, στον Ολυμπιακό. Δύο φορές στη Στουρμ Γκρατς, στη Χαρτς, στον Παναθηναϊκό και ξανά στη Στουρμ για να πάει τώρα στην Άσκολη. Παρακαλώ, που ιδρύθηκε δύο αιώνες πίσω, το 1898 η Άσκολη. Εδώ τώρα, δάσκαλε μου, τι γίνεται. Ωπ, περίμενε. Περίμενε εδώ πέρα τώρα, παύση. Παύση και νεκρική σιγή. Γιάννης Ελευθεριάδης, καλησπέρα, πρόεδρε. Αντώνης Αυλονίτης με το δάσκαλο συνεργαστήκαμε λίγο, αλλά πετύχαμε πολλά. Αρχηγός, τέλος. Αγγελής Πρατσόλης, αίτητη με 101 γκολ πρωτάθλημα με Αυλονίτη. Θα τα πούμε μετά τον Τάσο αυτά. Μείνετε οι προέδροι στην άκρη και δίνουμε ραντεβού μετά, ξέρετε πού. Από κάτω θα πάμε κατά Κύφε. Και μπορώ να πιω και βότκα, δάσκαλε, απόψε, σε ενημερώνω. Αλλά με πειράζουν οι κοινές βότκες. Θέλω την άλλη, αυτή στο μπουκαλάκι την ξέρεις τώρα, γιατί με πειράζουν. Και λίγο ανανά να έχεις, γιατί επίσης με πειράζουν τα λαφρούτα πλέον. Μετά την επέμβαση, για πες μου, δάσκαλε μου εδώ πέρα τώρα για τον Τάσο. Εντάξει, το παιδί μετά που. Αντώνη Σταμούλη, μπορώ να σηκωθώ. Με μια. Πού να πας. Θέλω να έχω κάτι να δώσω στο δάσκαλο, μπορώ. Σήκω. Περίμενε, κάτσε σε λίγο, περίμενε. Πω, έχω και την μπλούζα γύριστη. Να είδε, άμα είσαι τέτοιο, περίμενα να σου δώσω εδώ τη φανέλα. Αντώνη Αυλονίτη, ήρθε η ώρα να απαρνηθεί τα συναισθήματά σου, τα πράσινα, και να φορέσει την τιμημένη ερυθρόλευκη φανέλα. Σε μια live παρουσίαση λοιπόν, από ό,τι βλέπετε. Αντώνη Αυλονίτη με το σήμα του Ολυμπιακού. Τα βλέπετε εδώ πέρα όλα. Όλα κομπλέ. Και τι φανέλα σου έχω δώσει, διάβασε τι λέει εδώ από πίσω. Καραβιάλης. Δεν μπορούσε εδώ, κοιτάξτε, να δείτε. Η φανέλα αυτή είναι κλεμμένη από το μεγάλο Μπίλαρο. Συφιέστα του δεύτερου πρωταθλήματος με τον Σοκράτη Κόκαλη στο 0-2 που χάσαμε τη Βέρεια. Εδώ, κοιτά. Έχουμε για εξήδε. Άστι την ΑΕΚ, μην την πληγώνει. Δεν έχει. Τελευταίο πρωτάθλημα το είχε δύο, ακόμα πήγαινε λύκειο. Τότε μετά, τι να τον κάνουμε. Κράτα τη φανέλα εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο. Στον αντέχουμε αυτό το βέτα, από θαύμα τον αντέχουμε αυτό το βέτα. Και κάτσε, γιατί τώρα το πάμε καλά. Μόλις φύγει ο δάσκαλος μετά το διαφημιστικό, θα περιλάβω τον άλλον. Να δείτε τι θα πάθει αυτό. Που του τα έχω μαζεμένα και του έχω και τραγούδι.
που δεν φτάνει που έχει φεσώσει τη μισή Εύβοια ποδοσφαιρική, γκρεμίζει και ομάδες. Μετά τον Αυλονίτη, γιατί το χάπι με πιάνει τώρα. Τώρα με πιάνει το χάπι, για να ξέρετε. Λοιπόν, α τη φανέλα, μην τη διπλώνει τη φανέλα, εσύ. Έκανα τρεις μέρες να τη βγάλω από το σεντούκι. Έτσι, μπράβο, απά τη διπλώσει. Πες μου, όταν ο Τάσος σας το κάρφωσε μέσα στο Καραϊσκάκι, τι πάθατε. Ναι, ήταν εκεί πέρα μεγάλη στιγμή. Τασάρας. Τη οποία... Και έγινε και σύνθημα, ε! Μην το πω για τα μαθιά στο Σουρού. Ναι. Έτσι. Νομίζω ήταν μια εκπληκτική στιγμή και έτσι. Είναι η σπουδαιότερη και η πιο χαραγμένη στη μνήμη και στο δικό μου μυαλό αλλά και στο δικό του. Γι' αυτό και τον έχει μια φωτογραφία του Ολυμπιακού τέτοια, ασχέτως αν έπαιξε τον Παναϊκό. Και αυτή η μπαμπουίνη εκεί πέρα, άντε μην πω το κάναν το παιδί, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι και οι δύο ομάδες τον έχουν αγαπήσει. Έτσι, γιατί είναι... έδωσε τον καλύτερο εαυτό του και ήταν επαγγελματίας. Βέβαια, μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακού ήδη ακόμα υπάρχει και το σύνθημα και νομίζω ότι έζησε καταπληκτικές στιγμές και ποδοσφαιρικές και αυτές τον έχουν αντρώσει ποδοσφαιρικά και βρίσκεται αυτή τη στιγμή με ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο στην άσχολη. Ένα συμβόλαιο που στη Β' Εθνική, αν το ακούσουν εδώ πέρα οι ομάδες, νομίζω θα κουνήσουν το κεφάλι τους. Νομίζω ότι οι προηγμένες ποδοσφαιρικές χώρες μπορούν, Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, νομίζω ότι μπορούν και η δεύτερη κατηγορία να είναι σε τόσο ψηλό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι η Άσκολη είναι μια πολύ ιστορική ομάδα. Προπονητής είναι ο Πάολο Ζανέτη. Έχει παίξει το 74-76 Α Ιταλία, 78-85, 80-86, 91-92. 2005-2007 ήταν η τελευταία της παρουσία. Και πάει ο Τασάρας εκεί που μας έκανε και ποδαρικό στο αθλητικό καρέ. Και γι' αυτό τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Και μας τον είχαμε βγάλει από το μακρινό και ορεινό και χειμωνιάτικο γκράτς τότε μέσα λίγο μετά την καραντίνα. Και πάει πάρα πολύ καλά να του στείλουμε την ευχή μας. Και θα πάρω την κάμερα του 34% TV και θα πάω μέχρι το Άσκολη για να του πάρω συνέντευξη. Αρκεί να με πάρω το τσιπάκι του ιδιοκτήτη που είναι και φορτωμένο το τσιπάκι αυτό. Να ξέρετε είναι και μεγάλη high class. Θα περάσω αμφίβιο, χρακ, την Αδριατική και θα πάω απέναντι. Αρτάκια Ονά, Νίκος Κύλιμπας, 101 γκολ λέει εδώ Πρατσόλης και αείται το πρωτάθλημα. Άλλο ένα ρεκόρ του Αντώνη Αυλονίτη. Ναι. Δάσκαλε, τι έγινε εκείνη τη χρονιά. Είχαμε σπάσει τα ρεκόρ όλα. Δεν υπήρχε ποδοσφαιρικό ρεκόρ που δεν το έχουμε κάνει με αυτή την ομάδα. Μια σπουδαία ομάδα, πάρα πολύ σπουδαία ομάδα, με ντόπια παιδιά, πιστοποιώντας καθημερινά, μάλλον κάθε εβδομάδα, πολύ καλό ποδόσφαιρο, με πάρα πολλά γκολ, με εκπληκτικές συνεργασίες με παράγοντες και ποδοσφαιριστές, όμως και αυτή, κατά παράδοξον τρόπο, διαλύθηκε από τους ίδιους παράγοντες την επόμενη χρονιά. Το κοκαλάκι της νυχτερίδας και τους... Θέλησαν να μου αλλάξουν ποδοσφαιριστή στην εντεκάδα στο κύπελο. Τι, δάσκαλε, δεν θέλω να πω τι έκανες εκεί. Α. Πες μου τι έκανες. Τίποτα. Πήγα, πήρα το ντοσιέ μου και φύγα. Αυτά είναι. Τα βλέπετε. Ρε, όταν δεν συμβεί. Είπα να καθίσει ο κύριος που το έκανε να καθίσει στον πάγκο να κάνει τον προπονητή. Ωραίος. Άρχοντας. Γι' αυτό εκεί είσαι αγαπητός. Αυτός τώρα δεν υπάρχει πουθενά. Τον αναζητούν και στην Αρτάκη, αλλά έκανε τη ζημιά. Έτσι. Μα τι να το κάνεις, εσύ σου είναι άρχοντας, σηκώθηκες και έφυγες, πήρες το καπελάκι σου, όμορφα. Καλησπέρα στα ιστορικά και πολύ ωραία Ζάρκα, ούτε πανηγύρι κάναμε πέρσι, φέτος εκεί, άσε με, έχω πέσει σε μελαγχολία, χωρίς πανηγύρι, πώς θα ξεχειμωνιάσουμε, άντε με το καλό να ανοίξει και το χειμωνιάτικο του δασκάλου, γιατί στο καλοκαιρινό δεν με αξίωσε ο Θεός να πάω, οφείλω να το ομολογήσω, δάσκαλε. Έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε δρόμο, άντε να πιστεύω να τα καταφέρω και να έρθω γιατί όπως γνωρίζεις έχουμε και πάρα πολλές ασχολίες. Προετοιμάζουμε και την ομαδάρα μας στην ΑΕ Χαλκίδος, ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Με το καλό, τι καλύτερο. Αλλά όλα θα πάνε καλά. Ο Τασάρα λοιπόν είναι εκεί στην Άσκολη, θα βρει τον Χρήστο τον Δόνη, θα βρει προπονητή τον Πάολο Ζανέτη. Και πες μου τώρα σε μια πολύ ώριμη ποδοσφαιρική ηλικία, γιατί ο αμυντικός είναι και κάπου σαν τον τερματοφύλακα. Σωστά. Ο Τάσος με το χέρι στην καρδιά, όχι επειδή είναι παιδί σου, μπορεί να κάνει το βήμα ή ακόμα και με την Άσκολη να παίξει στη Σέρια. Ναι, γιατί δεν μπορεί. Βεβαίως και μπορεί. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, να υπάρξουν οι συνθήκες. Γιατί εκεί όλες οι ομάδες δεν παίζουν. Εκ των πραγμάτων βάζουν στόχους και το μυαλό τους είναι πώς θα πάνε από το καλό στο καλύτερο, έτσι. Μάλιστα. Ιστορικές ομάδες, δηλαδή το γήπεδο αυτή τη στιγμή ας πούμε χωράει 25.000 κόσμο. Ένα γήπεδο καταπληκτικό και μη φανταστείτε, η πόλη δεν είναι πολύ μεγάλη. Όχι, είναι μικρό το Άσκολη. 45.000 κατοίκους. Ναι. Καταλαβαίνετε. Και όταν
θα το πω και δεν τρέπομαι. Όταν μια πόλη 45.000 κατοίκων έχει την άνεση να πληθύνει 300.000 σαν ποδοσφαιριστή για ένα χρόνο, καταλαβαίνετε ότι και τα budget και οι προσδοκίες, αλλά και το ποδοσφαιρικό γίγνεσθε είναι σε πολύ ψηλά βαθμό. Εν αντιθέσει με εδώ, που αυτή τη στιγμή, πριν τρεις μέρες, δεν ήξερε ποιος θα είναι στη Β' κατηγορία. Μπαίνουμε Οκτώβριο και δεν ξέραμε ποιες ομάδες θα παίζουν στη Β' εθνική. Πού να πάμε, δάσκαλε, έτσι. Πες μου, υπάρχει περίπτωση να πάμε πουθενά έτσι? Δεν πρόκειται, στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ ξεκάθαρα. Είμαστε ποδοσφαιρική μπανανία, αυτό φαίνεται. Να, ναι. Τα είδες τι έγινε με τον τέτοιον εχθές, με τον Άρη. Τα είδες με το... από την Κόλο Σκοβαλίσκα. Μα ανέχεις το Θεό σου, ρε Άρη Θεσσαλονίκη. Από την Κόλο Σκοβαλίσκα. Κόλο τα κάρατε εκεί στο Κλεάντη Μικελίδη. Κόλο. Μα είναι δυνατόν. Και διώξανε και τον προπονητή με την πρώτη ήττα, έτσι. Ναι, έφταιγε ο προπονητή τώρα. Βέβαια. Και διαλαλούσαν, επειδή παρακολουθούσα λόγω. Ναι. Γιατί είχε και ο Τάσος μία πρόταση από τον Άρη φέτος. Καλύτερα σώθηκε το παιδάκι που δεν ήρθε. Ναι, που δεν πήγε. Λοιπόν, σας λέω ότι όλοι στον ποδοσφαιρικό Άρη ψάχνανε ποιος θα είναι η επόμενη κλήρωση. Αντί να σκύψουν το κεφάλι, να πούνε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή ομάδα, να περάσουν στους ποδοσφαιριστές ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, παίζουμε χωρίς φιλάδους και το θεωρήσαν ότι θα γίνει ένα ποδοσφαιρικά περίπατο. Έχει το μέρος που είναι η Κόλο Σκοβαλίσκα. Όχι. 1500 άτομα πιο μικρό και από τη Λάψακο. Μάλιστα. Και το 15 εμφανίστηκε στο ποδοσφαιρικό χάρτη της Ουκρανίας. Πριν λοιπόν το παιχνίδι του Άρη, βγήκε ο Λεκ Πρότασοφ, που είναι αντιπρόεδρος στην Ουκρανική Ομοσπονδία. Και είπε. Τον εκεί. Έχουν ότι... τον Σεφτσέγκο πρόεδρο και τον Πρότασοφ αντιπρόεδρο. Ο, μπράβο τους. Είπε και εμείς ότι... εδώ έχουμε τους μπαμπουίνους. Είπε ότι σε αυτό που θα απαντήσουμε ότι είναι ότι. Τα παιδιά τα δικά μας έχουν πολλές μεγάλες φιλοδοξίες. Και κανένα ξένο, και δεν ξέρω, ναι, και δεν ξέρω κατά πόσο έχουν δει σοβαρά το παιχνίδι μας με η ομάδα του Άρη. Και αποδείχτηκε τελικά ότι είχε δίκιο. Την καλησπέρα μου στα Άνω Λιώσια, στον πρόεδρο τον Ντόμι Πέρι. Γεια σου προεδράκλα μου, αδερφέ μου, αδερφέ μου. Όσο αφορά τη μεγάλη κλίκα, τη μεγάλη κλίκα. Καπιτάνο Βαγκάν, Crazy και του αλουνού που δεν θέλει να λέω το όνομά του. Θα υποφέρετε, σας το λέω, γατάκια. Αδέρφια, αμίγκο, παρασέμπρε, Τόμι Πέρι και Αποστόλης, να το ξέρετε. Και πάμε παρακάτω για να ξέρετε. Έτσι, αυτά είναι συνθηματικά δικά μας και προχωράμε. Την καλησπέρα σας. Να ρε δάσκαλε, ποιο ξεχάσαμε. Στον Ολυμπιακό Λιωσίο, να που έκανες προπονητής. Ναι, ναι. Στον ναι. Ολυμπιακό Λιωσίο, ο Αγίων Αναργύρων. Εκεί ήτανε. Το ξεχάσαμε. Είδες, δάσκαλε, ξεχάσαμε. Και στον Ιάσονα είχα πάει. Και στον Ιάσονα. Αλλά εκεί το ξεχάσαμε. Ναι. Εκεί το ξεχάσαμε που έκανε. Αλφα Αθηνών και εκεί χαμό δασκαλέ. Ναι, όχι, Δέλτα Εθνική ήταν. Ναι, αλλά γενικά δυνατέ κατηγορίε. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, πολύ καλές, πολύ καλές ομάδες εκεί πέρα. Ειδικά η Αλφα Αθηνών είναι πάρα πολύ δυνατή. Την καλησπέρα μου είπαμε στη Βραζιλία, σε όλους τους ναυτικούς, στο φίλο μου τον Σπύρο τον αγαπητό που ταξιδεύει και στο πλήρωμα στο καράβι του να τον ευχαριστήσω για το δώρο. Ωραία, το δώρο μπλούζα που μου στείλε από την ομάδα τη Sport Recife. Έτσι. Ευχαριστήσουμε φυσικά τον Ηρακλή, τον Φραγκιά και τις επιδημιουργίες του στην Οδό Χαϊνά. Ό,τι θέλετε, φτιάχνετε κάρτες, φλάιερ, τα πάντα. Εκεί να πας, Αντώνη Αβλονίτη, όταν θα θες αφήσεις για το μαγαζί. Βεβαίως. Στον Ηρακλή, τον Φραγκιά να τον στηρίξεις. Γιατί τον αχέρι είναι η Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, στο Μάρινελ Ρίτσα, την καλησπέρα. Ποδοσφαιρικός πατέρας είσαι και αυτού. Γεμίσαμε παιδιά ποδοσφαιρικά αυλονιτάκια. Αυλονιτάκια γεμίσαμε παντού. Ο Γιώργης, τι γίνεται? Πού τον έχουμε φέτος? Ο Γιώργος τον έχει πάρει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Λάμπρου. Ναι. Στον Άγιο Θωμά μαζί με τον κύριο Γατόπουλο. Οπό, personal trainer. Ο Γατόπουλος δεν παραιτήθηκε από τον Άγιο Θωμά. Ξαναπήγε. Τι ήταν αυτό, τι βόβα ήταν αυτή? Τι ήταν, νομίζω είχε μία κύλη στη μέση, δεν μπορούσε να. Αλλά το ξεπέρασε γρήγορα και τελικά επέστρεψε. Και νομίζω ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά και οι δύο. Όσον αφορά το μικρό, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη. Να στρωθείτε στη δουλειά. Αυτά είναι. Μόνο έτσι θα πάει μπροστά. Μέχρι στιγμής τα δείγματα είναι θετικά. Προχωράμε. Έχεις χώρο να βάλουμε και τρίτη μιλιά? Όχι, δεν είναι. Αυτά είναι. Τα βλέπεις, κάτι θα βρούμε. Την καλησπέρα μου μας έχει φλακώσει όλη η Αττική. Από τις Αχαρνές, από εκεί, από τον Κώστα Ηλιάκη. Την καλησπέρα, δάσκαλε. Φιλιά μου, τα φιλιά μου. Στον Αργύρη τον Αλεξίου, την καλησπέρα. Είπαμε εκεί, επιμένουν από τα Λιώσια, στέλνουν χαιρετίσματα φούλου, φίλο μας ο Τόμι, να σε καλά, προεδράκλα. Γίγαντα, αδερφέ μου, αδερφέ μου, θα συνταδαφέρω Τόμι Πέρι στην εκπομπή και θα πέσουν τα τσιμέντα, να ξέρετε, και θα τους έχω τους άλλους
Πρόεδρε, και τους τέσσερις εκεί σε τέσσερις ηλεκτρικές καρέκλες. Και θα πατάω το κουμπί κάθε λίγο και λιγάκι. Ιδίως αυτή τη μουλοχτή, την κοντή, την οχιά, τον καπιτάνο. Θα δείτε τι θα πάθετε. Άντε, μπράβο. Μια χαρά, πάμε πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ, One Man Show. Πριν πάω σε διαφημιστικό μήνυμα για να αποχαιρετήσω Αντώνη Αυλονίτη, να πάει στο μαγαζί κάτω. Γατόπουλος, πες μου, πρώτος και καλύτερος γυμναστής, ή μάλλον από τους καλύτερους που έχει συνεργαστεί, για να μην μπούμε έτσι. Ναι, ο Δημήτρης, ναι, ναι, το έχει. Νομίζω ότι βγάζει στο γήπεδο αυτό που πρέπει. Είναι πολύ καλός συνεργάτης. Χρόνια δουλεύει τουλάχιστον μια 25 ετία σε. Καλύτερος προπονητής ή τερματοφύλακας? Νομίζω προπονητής. Τερματοφύλακας δεν υπήρξε ποτέ. Τι είναι αυτή η μπόμπα! Καλησπέρα στον Βασίλη Παρασκευά. Καλησπέρα στην Αθηνά που είναι πάντα εδώ κοντά μας. Τερματοφύλακας ο Γατόπουλος που έπαιξε στην Γκάνηθο, στα Λάτσατα και δεν ξέρω πού αλλού. Εντάξει. Εκεί πέρα ήταν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, διακοσμητικό στοιχείο. Την οντότητα. Νότα. Την οντότητα, τη μεγάλη και την προσωπικότητα. Τη βγάζει σαν προπονητής, ο οποίος δείχνει και έχει τις πολύ μεγάλες ικανότητες, ναι, ναι, να κάνει αυτά που πρέπει και όταν πρέπει. Ωραία. Για να πάω στο δάσκαλο πάλι, να τον αποχαιρετήσω και ωραία. Τώρα εδώ πέρα, παρεΐτσα, δεν ήρθα κοντά. Δάσκαλέ μου, σε ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά εδώ στο One Man Show. Περάσαμε ωραία. Έτσι. Δεν σε στεναχώρησα και πολύ, χαλαρά. Όχι, όχι, όχι. Έτσι, καθόλου. Δεν είσαι άνθρωπος που καθόλου, καθόλου, δεν λες αλήθειες. Καθόλου. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο για τα παιδιά σου. Σκύψε. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο για τα παιδιά σου, για σένα, για τα μαγαζιά σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Αυλονίτη που ήταν σήμερα κοντά στο One Man Show. Δεν φεύγει κανένας. Γυρίζουμε για 15 λεπτά, σίγουρα 20 ακόμα. Με τοπική δισιογραφία. Ό,τι άλλο έρχεται και φυσικά με τον τύπο που θα ασχοληθώ σε λίγο. Διαφημίσεις. Γεια σας. Χαρίστε στον εαυτό σας την περιποίηση που του αξίζει. Μανικιού. Χαλαρωτικό και θεραπευτικό μασάζ σώματος. Μασάζ σώματος σε υδρομασάζ. Λέιζερ αποτρίχωση. RF, θεραπεία προσώπου. Και όλα αυτά στο κέντρο της πόλης. Day Spa GT. Κλείστε το δικό σας ραντεβού ομορφιάς τώρα. Επιστρέφουμε εδώ στο One Man Show της Παρασκευής, πάντα στο 34% TV. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, τις τυποδημιουργίες του Ηρακλείου του Φραγκιά και το πολύ ωραίο χώρο εκεί της Γκόγκο, της Τραμπάζαλη, στην Αβάντων 19, που πάντα κάνετε τα μασά σας, τα σπά σας, τα κόλπα σας, ό,τι θέλετε φτιάνετε τα νύχια σας, τα μακιγιά σας. Γενικά πάμε full. Έτσι ακριβώς. Για να πιάσουμε τώρα τα σοβαρά. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Επειδή ξέρω ότι έχεις στηθεί και βλέπεις, και επειδή ξέρω ότι έχεις πάρει και το δικηγόρο σου τηλέφωνο, για να τα τρυφερά, ξέρεις, τα τρυφερά, μαρούλια, ντομάτες, λαχανάκια και όλα αυτά τα σχετικά. Οπ, περίμενε. Καταρχήν ήρθε ένα μήνυμα από την προστασία, από την πολιτική προστασία τώρα. Λοιπόν, τώρα για να μην νομίζετε, μήνυμα από την πολιτική προστασία. Θα είμαστε σήμερα σε επιφυλακή το 34% TV όλο το βράδυ. Με Αντώνη Σταμούλη και όλη την κινητή μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων. Διάβασε το μήνυμα, διάβασε. Λοιπόν, και λέει η Γενική Προστασία Πολιτικής Προστασίας ότι σήμερα το βράδυ ακραία καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή σας. Μη μετακινήσετε, ασφαλίστε τα σπίτια σας. Αν βρίσκεστε σε κτίριο κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, μετακινηθείτε σε υψηλό σημείο. Οδηγίες αυτοπροστασίας στο site της Πολιτικής Προστασίας. Αυτά το μήνυμα ήρθε μόλις πριν από λίγο και μας έσκαξε κιόλας. Αλλά να προσέξετε, παιδιά, δεν είμαστε για να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Το ξεκαθαρίζω. Καλησπέρα στον Κυριάκο τον Βάκλα, στο Γιάννη τον Οικονόμου. Γεια σου, coach. Καλησπέρα μου. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο με την ομάδα του Απόλλων Παραλίας. Όσο αφορά λοιπόν τον κύριο αυτόν, άκου το τραγούδι λίγο πρώτα και σου βάζω και μαχαιρίτσα. Πάρε λίγο λαβρέντι μαχαιρίτσα. Πάρε λίγο να ακούσεις. Για πάμε. Έτσι. Oh,
65 υπερέβαλε. Λοιπόν, μην το κλείσει, Αντώνη μου, άστο. Μην το κλείσει το τραγούδι, άστο να. Και μόλις πάει παρακάτω θα το δεις στον επίμαχο στίχο που λέει. Εγώ φιλαράκι θα σε βγάλω στην Περλίνα. Πάρ' το χαμπάρι, στο έχω ξαναπεί. Το Veta Insert Coin δεν τον έχει κανένας. Πάρ' το χαμπάρι. Και μην νομίζω σου κάνω και την τιμή να σου δώσω 5 λεπτά διασημότητα. Πουθενά ούτε το όνομά σου δεν θα ακούει κανένας. Έχεις φεσώσει το τη μισή έβεια. Έχεις διαλύσει δύο ομάδες. Και έρχεσαι εμένα να μου πεις το site. Αλλά και εσύ και ο άλλος ο γκαφογράφος που τα γράφει. Όχι ο άλλος τώρα δημοσίευσε, γιατί ο άλλος είναι παντελονάτος και ξέρει. Τον εβουτάω και παίζουμε μπουνιές. Ο άλλος, όταν θα γράφετε ρε μπαμπουίνι κάτι, θα γράφετε με όνομα και επίθετο. Όπως εγώ βλέπω, βγαίνω και λέω ότι με φέσωσες. Παλιό ψώνιο που ήθελε να μου δώσεις και λεφτά για να γράψω τη μούρη σου. Τι να σου γράψω βρε, τι να σου γράψω βρε κοιμισμένε. Πήγε στην ομάδα που την είχαν οι άνθρωποι, ήταν νοικοκυρέοι 20 χρόνια. Μαθές την ανέβασες και τη διέλυσες, έσβησες από το χάρτη. Κλαίνε, νύχτα έφυγες από εκεί. Πάλι ο παππού είναι. Αλλά τα ριάλια δεν μετράνε εδώ. Μετά πήγε στους άλλους, μοίραζες επιταγές. Λέει το άλλο τώρα, αυτό το ωραίο, κάτσε γιατί τώρα εδώ πέρα. Έχεις πέσει και σε άνθρωπο που είναι σε επιχείρηση που τα λαμβάνεις από το εξωτερικό. Επιταγή λέει, κόβω και έρχεται σε τρεις μέρες. Ποια κόβεις βρε, που να σε κόψουν βρε, που να σε κόψουν βρε μπαμπουίνε. Δεν πας πουθενά. Μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει θα τα δώσω. Τι να δημοσιεύσεις βρε, τι να δημοσιεύσεις βρε. Βρε πήθηκε, τι να δημοσιεύσεις. Τι να δημοσιεύσεις που με έπαιρες και μου λες κάνε με ρε Veta να πάω σε μια ομάδα. Κάνε με σε Veta να πάω ρε Veta σε μια ομάδα. Ας συμπληρώσω τη διαφήμιση να πας. Αλλά και που, σε ποιον να τα πεις. Σε ποιον να τα πεις. Λοιπόν, άκου εδώ να σου πω δύο κουβέντες. Σε πήρανε χαμπάρι εκεί στο χωριό, σου δώσανε δεξιβολέ γιατί έκανες λέει και μεγάλη επιτυχία στο φιλικό. Δεν πες, για πες μου, αφού έκανες μεγάλη επιτυχία στο φιλικό. Έπαιξες με δανεικό τερματοφύλακα από την άλλη ομάδα γιατί δεν συμπληρώνες. Και ο άλλος ο άνθρωπος έφεγε το τσικό και έδωσες ψεύτικη εντεκάδα βρε κοιμισμένε σύνεψε. Στα πω εγώ, ας τα καταγγείλω. Ψώνιο, για την Περλίνα είσαι. Που θα μου μιλήσει εμένα και θα γράψει ανακοί. Ποιος εσύ ρε που θα πιάσει το στόμα στο δυνατά και αθλητικά. Ποιος εσύ βρε κοιμισμένε που 15 χρόνια αλήθειες γράφει και δεν έχει τσακωθεί με κανέναν. Ναι. Και με όποιον τσακώνεται, τσακώνεται γιατί γουστάρει και το κάνει. Και γράφει αλήθειες. Άκου, που τη μάνα σου δεν σε ξέρε. Πες τα μεγάλη λαβρέτη. Αριστερά καραμπούνι, μπορεί στα κατέβα στον κάμπο. Λοιπόν, κλείστε ρε Αντώνη να ηρεμήσω, κλείστε γιατί να πω και κάτι. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, τον Κοντογιάννη, τον κότσο από την Γυμνού. Γεια σου, δάσκαλε, να σε καλά. Έτσι αυτά για το μυστήριο τύπο αυτόν που του είπα. Ούτε το όνομά σου, πάρ' το χαμπάρι. Το όνομά σου δεν θα τα ακούσει. Θα γράφει σε όλου του άλλου, θα του δίνει δεκάρικα, δεκάρικα εκτό από τον άλλον που άλλο ξέρω, άστα δεν είναι του δεκάρικου. Ο άλλο ξέρω και καλά ξυκιέται. Γιατί δεν μπορεί τώρα, εσύ ο μπαμπουίνος, στο τζάμπα, ο άλλος κάνει τη δουλειά του. Καλά κάνει, ζει την οικογένειά του ευπρεπέστατα και είναι άρχοντας. Και του βγάζω το καπέλο γιατί μου έχει πει και 5 αλήθειες. Και στο φινάλε, έχω πλακωθεί και έχω παίξει 10 μπουνιές με την πάρτη του, δημοσιογραφικές ωραίες, αλλά έχω σταθεί σε 5 δύσκολες κοντά του και μου έχει σταθεί και σε 5 δύσκολες. Για να το τελειώνουμε το θέμα. Λοιπόν, άκου εδώ μπαμπουίνε, πρόσεχε καλά, πάρ' το χαμπάρι, ήσουνα και παραμένεις πουθενάς, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και να σου πω και κάτι, δίπλωμα προπονητή δεν έχεις. Δεν έχεις ρε φίλε γιατί έχεις κοπεί. Ούτε το UFC δεν μπορούσε να πάρεις. Μπούφο! Μπούφο! Αλλά όχι, κάτσε μη φωνάζω για τον μπούφο γιατί ο μπούφος έχει αξία. Λοιπόν, πάμε σε κύπελο Ευβίας. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ωραίες και σπουδαίες μονομαχίες. Μπαίνουμε σε ροή σιγά σιγά. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα της Α και της Β. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Σε όλες τις ομάδες. Σε όλους τους συμμετέχοντες να ξεκινήσει το ποδοσφαιράκι μας. Πάρα πολύ καλά το πάνε εκεί στην ΕΨΕ και πρέπει να του πω μπράβο. Εμείς δείξαμε τα διαπιστευτήριά μας στα 34% TV. Κάναμε την καλύτερη μετάδοση που έχει γίνει ποτέ στα χρονικά στο Super Cup. Και αυτό είναι σημαντικό. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τις επιχειρήσεις που μας στήριξαν και είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και την Ευωϊκή Ζήμη Ψαχνών και τον Αργύρι τον Ανδρέου και το Εναρτάκι Κότο Γεύματα και το Expert του Γιάννη του Παπουτσί και την Κοκό την Τραμπατζάλη που ήταν δίπλα μας. Όλα τα παιδιά του 34% TV. Το Γιώργο τον Καλίτσα, εννοείται που ήταν δίπλα μου, τους τεχνικούς και όλους. Θα σας το πω για άλλη μια φορά. Το 34% TV ήρθε εδώ για να μείνει. Μη συγχύζεσαι, λέει ο μεγάλος πρόεδρος,
Το ποδόσφαιρο δεν είναι για πολλούς αλλά για λίγους. Δεν συγχύζομαι ρε Αντώνη, αλλά δεν μπορώ να έχω νοικοκυρέους στο ποδόσφαιρο. Όπως είναι η οικογένεια Γερά Αντώνη, όπως ήταν τα παιδιά στα Λουκίσια, όπως είναι πολλοί παράγοντες. Σε όλη την Εύβοια. Να μην αδικώ, τι να πω, από για τα Ζάρκα. Εκεί δίπλα σου είναι παππού, είναι δες. Τους Κριεζώτες, τον Τάσο τον Κατσινόπουλο, τους Αυλοναρίτες. Όλους, να, εκεί δίπλα σου είναι παππού, είναι εκεί. Αι, ξεκουμπήσου, φύγε από εκεί πέρα, να ησυχάσει, να ξεβρωμήσει ο τόπος. Ουσ, λίγο από εδώ πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό βράδυ Παρασκευής. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, εδώ πάντα από το 34% TV. One Man Show με τον Μανώλη Βέτα. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Γογό Τραμπάτζαλη και φυσικά τις υποδημιουργίες του Ηρακλή της Φραγκιά. Καλή σας νύχτα, αδέρφια. Γεια σας. Χαρίστε στον εαυτό σας την περιποίηση που του αξίζει. Μανικιού. Χαλαρωτικό και θεραπευτικό μασάζ σώματος. Μασάζ σώματος σε υδρομασάζ. Λέιζερ αποτρίχωση. RF, θεραπεία προσώπου. Και όλα αυτά στο κέντρο της πόλης. Day Spa GT. Κλείστε το δικό σας ραντεβού ομορφιάς τώρα.